Δύο μέρες μετά την υπογραφή της σύμβασης για το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, έργο το οποίο θα υλοποιηθεί σε χρόνο ρεκόρ και μετά από παλινοδίες 16 χρόνων και που επιβεβαιώνει την κεντρική πολιτική γραμμή του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, υπήρξε σήμερα ανακοίνωση από την υποψήφια Δήμαρχο Ηρακλείου Λιάννα Σταρίδα. Η επιλογή τοπικά της Νομαρχιακής Επιτροπής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ να στηρίξει την υποψηφιότητα της Λιάννα Σταρίδα δημιουργεί μείζον πολιτικό θέμα, καθώς με σημερινή ανακοίνωσή της, επί της ουσίας, αδειάζει την κεντρική επιλογή της κυβέρνησης, καθώς δηλώνει ότι θα προτιμούσε μία λύση του Λοξού. Το νέο αεροδρόμιο γίνεται πραγματικότητα, όπως και η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας σε μια μεγάλη έφορη περιοχή του νομού, καθώς και ο τεμαχισμός ενός κόμβου κυκλοφορίας που αποτελούν το λιμάνι και το αεροδρόμιο. Θα μπορούσε να επιλεγεί μια άλλη λύση που δεν θα επιβάρυνε με θόρυβο και ρήπου στο Ηράκλειο και ιδιαίτερα την Αλικαρνασσό, λύση που δεν θα επέφερε τις προαναφερθήσεις επιπτώσεις και θα ήταν οικονομικότερη. Με δεδομένο πλέον το αεροδρόμιο στο Καστέλι τίθεται αυτόματα ζήτημα αντισταθμιστικής αποζημίωσης για το Δήμο μας, δοθέντος ότι η μεταφορά του αεροδρομίου συνεπάγεται την απώλεια εισοδήματος χιλιάδων εργαζομένων και επαγγελματιών. Σε αντιστάθμιση πρέπει να αξιοποιηθεί η συνολική έκταση που αποτελούν οι ιδιοκτησίες της Αλικαρνασσού, εντός της πίστας, βόρεια και νότια αυτής, και η έκταση του αεροδρομίου που δεν είναι αναγκαία στις επιχειρησιακές στρατιωτικές ανάγκες. Η έκταση αυτή δεν πρέπει να ενταχθεί στο ΤΑΙΠΕΔ. Μετά από 16 χρόνια επιτέλους ένα μεγάλο έργο δρομολογείται στην Κρήτη. Μετά από 16 χρόνια επιτέλους έχουμε τη σύμβαση παραχώρησης και ανάδοχο οριστικό στο έργο του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι. Ένα έργο πνοής για το νησί και για τον τόπο. Όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά, πρέπει να σχεδιάζουμε το μέλλον και όχι να επιστρέφουμε στο παρελθόν. Η δήλωση της Λιάννα Σταρίδα έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την κεντρική πολιτική της κυβέρνησης. Μάλιστα, η λύση που προτείνει η υποψήφια δήμαρχος είναι μια λύση που είχε προταθεί με μελέτες του ΟΑΝΑΚ όταν γενικός διευθυντής ήταν ο σύζυγός της. Δύο ώρες μετά την ανακοίνωση της Λιάννα Σταρίδα υπήρξε ανακοίνωση από το γραφείο της Νομαρχιακής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ σε μια προσπάθεια να συμμαζέψουν τα συμμάζευτα. Από τη μία τονίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σέβεται την αυτονομία των αυτοδιοικητικών σχημάτων και από την άλλη επισημαίνεται σε αυστηρό τόνο ότι η κεντρική πολιτική του κόμματος είναι το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για όσους το αφισβητούν ακόμη και σήμερα, ενώ είναι προφανές ότι η επίμαχη επισήμανση αφορά και την υποψήφια δήμαρχο που στηρίζει. Υπογραφή της σύμβασης από τον αρμόδιο Υπουργό Χρήστο Σπύριτζη προημερών, η οποία στηρίζεται από το σύνολο της κοινωνίας, τερμάτισε την κοροϊδία ετών σε βάρος των κριτικών. Το αεροδρόμιο στη Νέα Αλικαρνασσό πρέπει να αξιοποιηθεί από την τοπική κοινωνία, το Δήμο Ηρακλείου και να υπάρξουν τα ανάλογα αντισταθμιστικά ωφέλη. Ακολουθούν τα επόμενα μεγάλα έργα που θα αλλάξουν πλήρως το τοπίο. Η Κρήτη πλέον εισέρχεται σε μια νέα εποχή. Έργα και επενδύσεις 7 δις ευρώ προγραμματίζονται τα προσεχή χρόνια για το νησί μας. Αυτή είναι η αλήθεια που ενοχλεί εκείνους που επί χρόνια κυβέρνησαν και μοίραζαν ψέματα και υποσχέσεις κενές περιεχομένου. Στα λόγια, απαντάμε με πράξεις. Οι φωτεινότερες μέρες είναι μπροστά μας. Το παρασκήνιο εκείνης της χρονικής περίοδου περιέγραψαν στο χθεσινό δελτίο ειδήσεων ο πρώην Υπουργός Μεταφορών Μανώλης Στρατάκης και ο ελεγκτής εναέρειας κυκλοφορίας Μανώλης Μανολάκης. Σύμφωνα με έγγραφα που έχουν στη διάθεσή τους, η λύση του Λοξού ήταν ακατάλληλη για την ασφάλεια των πτήσεων και των πολιτών της ευρύτερης περιοχής, ενώ έκαναν λόγο για ένα περιβαλλοντικό έκτρωμα με πολλά προβλήματα, λύση που απορρίφθηκε το 2008 από το αρμόδιο Υπουργείο. Αλλά εκεί πραγματικά επισημαίνεται σε αυτό το έγγραφο ο κίνδυνος της ασφάλειας των πτήσεων. Ο Λοξός διάδρομος δεν μπορεί να γίνει σε καμία των περιπτώσεων, πέραν ότι ότι δεν εξυπηρετεί και καμία ανάπτυξη του αεροδρομίου, διότι η χωρητικότητα, το capacity δηλαδή του αεροδρομίου, δεν μπορούσε να αυξηθεί σε καμία περίπτωση. Ο Λοξός, να φανταστείτε, ο κάθε φορέας έκανε διάφορες προτάσεις και ήταν ένας άξονας ο οποίος περιστρεφόταν κατά καιρούς σε όλο το μαγνητικό βορρά μέχρι Ανατολή, Δύση, οπουδήποτε. Η τελευταία πρόταση του ΟΑΝΑΚ, ο 2911, έφτανε σχεδόν στο φάρο κοντά στο φάρο του λιμένου Προαχίωνα. Κάθε απογείωση, κάθε προσγείωση έπρεπε να εξασφαλίζεται ότι δεν περνάει ένα πλοίο από μπροστά. Απίστευτο. Αυτό το έκτροπμα, για να αντιληφθούν τι ακριβώς θα γινόταν εκεί, φανταστείτε 85 μέτρα μπετό ύψος μέσα στη θάλασσα, για να ουσιαστικά έκοβε την πρόσβαση προς το Ηράκλειο. Υπήρχαν τεράστια συμφέροντα και τότε που θέλαν το Λοξό διάδρομο,
από εργολάβους μέχρι οτιδήποτε, αεροπορικές εταιρείες, ό,τι βάλει το μυαλό σας. Την ίδια ώρα όλοι οι αρμόδιοι φορείς τονίζουν την ανάγκη έναρξη διαλόγου για τη μελλοντική αξιοποίηση της τεράστιας έκτασης φιλέτου στο υφιστάμενο αεροδρόμιο Ηρακλείου και όχι μόνο. Ταυτόχρονα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για το σχεδιασμό της ανάπτυξης των εκτάσεων του παλαιού αεροδρομίου και των μη χρησιμοποιούμενων στρατιωτικών εγκαταστάσεων, σε απόλυτη συνάρτηση με τις ανάγκες της περιοχής άμεσης γειτνίασης της Αλικαρνασσού, η οποία έχει υποστεί δυσμενείς επιπτώσεις από τη λειτουργία του επί δεκαετίες. Η νέα ανάπτυξη θα κινείται και στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για τη διαμόρφωση μιας νέας εικόνας για το Δήμο Ηρακλείου, όπως πρόσφατα αποτυπώθηκε στο προγραμματικό πλαίσιο της δημοτικής μας κίνησης Ηράκλειο 375. Η δημοτική κίνησή μας προτείνει την άμεση ανάθεση μελέτης για περιοχές ειδικών χωρικών παρεμβάσεων στην ευρύτερη ζώνη του αεροδρομίου, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη στην περιοχή προς όφελος των κατοίκων. Η μεταφορά του αεροδρομίου λοιπόν βοηθάει στο να καταστεί το Ηράκλειο Μητροπολιτικό Κέντρο, ένας διεθνή γεωπολιτικός πόλος. Οι αλικαρνασσώτες θα σταματήσουν να είναι όμοιροι του αεροδρομίου. Αίσθηση ωστόσο προκάλεσε η απουσία του Δημάρχου Ηρακλείου Βασίλη Λαμπρινού στην ιστορική ημέρα για την Κρήτη, οπότε έπεσαν υπογραφές για το μεγάλο αναπτυξιακό έργο του νησιού, το οποίο θα ανοίξει νέα φτερά στον τουριστικό χάρτη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Βασίλης Λαμπρινός επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους. Και δυστυχώς είδα να απουσιάζουν άνθρωποι. Επιφανίζεται, δεν μπορεί να μην είναι ο Δήμαρχος Ηρακλείου όταν με αυτή την κίνηση πάμε να δημιουργήσουμε μια νέα πόλη εδώ. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι το κύριο αμέλημα του Δήμου Ηρακλείου, που είναι λάθος που πραγματικά δεν συμμετείχε, γιατί έπρεπε σε αυτές τις συναντήσεις να μπουν από τώρα τα θεμέλια αυτής της προσπάθειας.